Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή Πρωτομαγιά. Με μικρή συμμετοχή και τους εργαζόμενους διασπασμένους σε δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις, ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι οι πορείες για την εργατική Πρωτομαγιά. Στις 10 το πρωί το ΠΑΜΕ συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα και ακολούθως πραγματοποίησε πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Στις 11 ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαθμόνος, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέθεσε μπλοκ περίπου 500 εργατών μεταναστών, οι οποίοι μαζί με συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν πορεία προς τη Βουλή. Λίγη ώρα αργότερα στη Βουλή κατέφτασε και η πορεία οργανώσεων της κοινοβουλευτικής αριστεράς. Κύριο σύνθημα των διαδηλωτών ήταν η εναντίωση στις μειώσεις μισθών και τις απολύσεις σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Σύνθημα ριζικών αλλαγών και ανατροπών στέλνει στους πολίτες ο Γιώργος Παπανδρέου με την ευκαιρία της Πρωτομαγιάς. Το μήνυμά του ο Πρωθυπουργός επισημαίνει χαρακτηριστικά πως πρέπει να αλλάξουν όλα στην πατρίδα μας, τονίζοντας πως μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει τους Έλληνες σε βαθιά κατάθλιψη, αβεβαιότητα και ανησυχία. Επισημαίνει στο δικό του μήνυμα ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος κάνει λόγο για αποτυχία της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως χρειάζεται ένα συμβόλαιο προοπτικής, ελπίδας και αξιοπρέπειας με τον ελληνικό λαό. Ανατροπή των συσχετισμών από τα κάτω, συμπαράταξη με το ΚΚΕ, λαϊκή οργάνωση και πρωτοβουλία, αυτός είναι ο δρόμος που έχει φως. Η κυβέρνηση Παπανδρέου πρέπει να φύγει το γρηγορότερο δυνατό, για να υπάρξει ελπίδα και προοπτική για αυτόν τον τόπο. Τούτη η κοινωνία πρέπει όρθια να αντιμετωπίσει, εξοπλισμένη με τα δικαιώματά της, την οικονομική κρίση. Σε αυτόν τον αγώνα κανένας δεν πρέπει να λείπει. Συνάντηση του συνδικαλιστικού κινήματος με τις ευρύτερες δράσεις της κοινωνίας για ένα μεγάλο κοινωνικό κίνημα που θα βάλει φραγμό σε αυτή την πολιτική. Η εργατική τάξη της χώρας μας, μπροστά στην βαρβαρότητα που ζει, να αξιοποιήσει τα δικά της όπλα.